Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για την αγαπημένη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε, ο Φίλιππος είναι ένας δυνατός άνδρας που από μικρός κλήθηκε να αντιμετωπίσει συμφορές και εμπόδια. Όπως έχουμε δει, εδώ και λίγο καιρό βρίσκεται στο στόχαστρο του Σωτήρη Βαφέα, του αδερφού του Μιλτιάδη, ο οποίος διψάει για εκδίκηση για το θάνατο του αδερφού του, του Στέλιου, τον οποίο σκότωσε η Χάιδο. Ο Φίλιππος, μετά τον εμπρησμό στο σπίτι και στο θερμοκήπιο, αλλά και τον πυροβολισμό του, είναι σίγουρος ότι κάποιος θέλει το κακό του και φυλάγεται. Ωστόσο, ο Βαφέας παρακολουθεί από κοντά τις κινήσεις του και δεν θα σταματήσει ώσπου να τον δει στο έδαφος νεκρό. Μέχρι στιγμής είχε σύμμαχο τον ετεροθαλή αδερφό του, τον Μιλτιάδη, ο οποίος όμως πλέον δεν συμφωνεί πια με τις κινήσεις του και αρχίζει να απομακρύνεται από τα σχέδιά του. Στα νέα επεισόδια που θα έρθουν στη σειρά, ο Μιλτιάδης προειδοποιεί το Σωτήρη ότι σκοπεύει να τον καρφώσει στην αστυνομία αν δεν εγκαταλείψει το σχέδιο δολοφονίας του Φίλιππου. Όμως εκείνος δεν ακούει λέξη και οργανώνει ένα ακόμη χειρότερο σχέδιο δολοφονίας εναντίον του Φίλιππου Στεφανέα. Δυστυχώς αυτή τη φορά ο Φίλιππος τραυματίζεται πάρα πολύ βαριά και καταλήγει στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει. Στο πλάι του βρίσκονται όλοι οι αγαπημένοι του, που φοβούνται για την επόμενη πράξη που θα συμβεί. Οι εξελίξεις αναμένονται δραματικές. Η Χάιδο και η Βασιλική τώρα είναι οι τραγικές φιγούρες σε όλο αυτό. Ενώ η πρώτη ανακαλύπτει ότι πίσω από την επίθεση ήταν τελικά ο Βαφέας, με τη βοήθεια ενός απρόσμενου σύμμαχου, που δεν είναι άλλος από το Μιλτιάδη. Ο Μιλτιάδης λοιπόν κάνει την ανατροπή και συμμαχεί με τη Χάιδο. Ο νεαρός φτάνει στο σημείο να στραφεί εναντίον του αδερφού του. Η Χάιδο τώρα έχει έναν μεγάλο σύμμαχο και κάνει τα πάντα τώρα για να σωθεί ο Φίλιππος. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!